Καλησπέρα, Τσεκ Τεκνό, Κώστας εδώ. Σε άλλο ένα επεισόδιο, Hearthstone. Η φωνή μου είναι λίγο αλλαγμένη γιατί απλά είμαι άρρωστος και λίγο βραχνιασμένος. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο για το πώς θα μπούμε αρένα. Και μπήκα ήδη μία φορά, κατατροπώθηκα και θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο μπας και κερδίσουμε. Λοιπόν, η αρένα στο Hearthstone, για να μπεις νομίζω χρειάζεσαι 140-150 χρυσά νομίσματα, τα οποία είτε θα αγοράσεις είτε σου δίνονται όταν κάνεις διάφορα quest στο παιχνίδι. Την πρώτη φορά που θα μπείτε στην αρένα, όσοι το έχετε, θα μπείτε δωρεάν, δηλαδή την πρώτη φορά σε αφήνει να μπεις δωρεάν. Πρέπει να σου δίνει ένα τυχαίο ήρωα να διαλέξει ανάμεσα σε τρεις ποιο θέλεις και το deck σου είναι με τυχαίες δικές του κάρτες που τις φτιάχνεις σιγά σιγά για το ήρωα του, για το deck του ήρωά σου και παίζεις με όσους παίχτες θέλεις στη σειρά. Λοιπόν, στην αρένα, για να μπούμε κιόλας, στις 9 νίκες, ορίστε εδώ βλέπουμε, είναι 1 ευρώ αν θέλετε ή 150 νομίσματα. Έχω αρκετά, οπότε θα μπούμε με 150 νομίσματα. Συμφέρει πιο πολύ από το να αγοράζετε μπουστεράκια, γιατί ούτως ή άλλως και να χάσετε θα πάρετε πίσω σκόνη, την οποία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε κάρτες και ένα μπουστεράκι το οποίο μπορεί να έχει ό,τι κάρτα μπορεί, ό,τι κάρτα γίνεται μέσα δηλαδή. Αρκετά καλό deal. Αν κερδίσετε τις 9 νίκες θα πάρετε λεφτά πίσω, μπορεί και περισσότερα από αυτά που ξοδέψετε, ένα μπουστεράκι και σκόνη σε μεγάλη ποσότητα φυσικά. Το μπουστεράκι θα έχει λίγο πιο σπάνιες κάρτες. Μπορείτε να παίξετε έως 3 παιχνίδια. Αν χάσετε, βασικά μπορείτε να παίξετε μέχρι να χάσετε 3 φορές. Αν χάσετε 3 φορές, βγαίνετε παντελώς από την αρένα. Μπορείτε να το σταματήσετε αν θέλετε και να ξαναμπείτε ό,τι ώρα θέλετε εσείς μέσα. Δηλαδή, δεν σας λέει ότι πρέπει να παίξετε σόγκο και καλά όλα τα παιχνίδια σας τώρα. Μπορείτε να παίξετε ένα τώρα, το κλείσετε και είτε αύριο είτε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, έχει πολύ πλάκα γιατί παίζετε με άλλους ήρωες. Το deck θα δείτε κάρτες πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ σπασμένες, πολύ χρήσιμες, οι οποίες προφανώς και δεν θα έχετε στα πρώτα level. Συνιστώ, και το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη φορά, να φτιάξετε τους ήρωές σας, να τους πάτε μέχρι 10 level και θα δείτε πάνω κάτω πώς δουλεύουν, τι skill έχουν, τι να περιμένετε, πώς λειτουργούν καλά. Λοιπόν, από αυτούς τους τρεις, εγώ έχω παίξει τον Paladin και τον Warlock πιο πολύ. Τους έχω πάει 10 level, 11 πόσο είναι. Ο Warlock είναι αρκετά καλός. Έπαιξα την προηγούμενη φορά στην αρένα, αλλά οι κάρτες επειδή είναι random, θες spell και δεν ταιριάζουν τόσο πολύ, τουλάχιστον για μένα, είναι αρκετά δύσκολος. Ο πιο εύκολος αυτή τη στιγμή είναι ο Druid και ο Paladin. Druid δεν έχω τόση εμπειρία, οπότε θα πάω σε Paladin. I will fight with honor. Λοιπόν, και τώρα μας προτείνει μέχρι να συμπληρώσουμε τις 30 κάρτες του deck μας, τριάδες καρτών, τις οποίες εμείς θα πάρουμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε τι λέει. Αυτή κάθε φορά που κάνουμε ένα spell φέρνει ένα apprentice. Δεν τη χρειάζομαι γιατί δεν έχω spell για να καστάρω τόσα πολλά. Στο τέλος του γύρου μας κάνετε ένα damage, τρώει ένα damage αυτό και καλεί ένα imp. Ναι, αυτό είναι χρήσιμο για τον ήρωά μου ίσως. Και αυτός gives your opponent a mana crystal. Είναι charge με 4-2. Νομίζω θα κρατήσω αυτό. Εδώ να δώσουμε στο minion μας in 3 attack. Αυτό επιστρέφει ένα minion σου στο χέρι σου. Και ο κλασικός Raptoras, ο οποίος έχει damage και 2 ζωή, 3 damage και 2 ζωή. Αυτό νομίζω. Ίσως κάποιοι να μην συμφωνείτε, δεν είμαι καλός ακόμα στο παιχνίδι, προσπαθώ και εγώ να το μάθω, είναι η αρχαίας. Λοιπόν, αυτό εδώ με το που το κατεβάσουμε σου κάνει ότι τα μήνυα σου κοστίζει 3 περισσότερο. Είναι ρίσκο γιατί ενώ είναι πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός ήρωας με χαμηλό κόστος, μετά δεν μπορείς να έχεις μεγάλο πλεόνασμα να κατεβάσεις. Και συνήθως επειδή κατεβαίνεις στο mid game, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, αν σου τύχει βέβαια, θα είναι ακριβά τα άλλα υπόλοιπα να κάνουν τόσο 3 κρυσταλάκια παραπάνω. Αυτό εδώ είναι αρκετά καλό, αυτό εδώ είναι ωραίο. Αλλά το κακό με το συγκεκριμένο ήρωα είναι ότι πετάει 3 βαρελάκια, κάνει 3 damage, 3 βαρελάκια εκρηκτικά από ένα το καθένα damage. Τυχαία και μπορεί να το πετάξει και σε δικούς σου ήρωες, οπότε είναι ένα ρίσκο. Αυτό εδώ είναι χρήσιμο γιατί φέρνει άλλο ένα, ας πάρουμε αυτό.
Δηλαδή κάνει άμα όλων έναν ήρωα. Πρίστηλε ωφελούν τέσσερι ζωή στον ήρωά μα, αρκετά χρήσιμο. When you open place a minion reduces health to one. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και δύο damage σε όλου του ήρωε, σε όλου του εχθρού. Πέρα από όλα αυτά και τα τρία είναι πάρα πολύ καλά. Θα τα ήθελα και τα τρία στο deck μου, αλλά. Μάλλον θα κρατήσω αυτό εδώ. Λοιπόν, όταν ένα minion μου πεθάνει, συν ένα, αυτό και αυτό. Λοιπόν, παίζω Paladin και οι τρεις οι κάρτες είναι χρήσιμες, αλλά θα ήμουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στον Stormwind Champion που είναι πάρα πολύ καλός, δίνει συν ένα επίθεση και συν ένα ζωή σε όλα τις κάρτες που έχω. Αυτό πάλι με χαμηλό κόστος, ναι, θα πάρω αυτό. Ορίστε πάλι εδώ. When your minions dies, return to life with one health. Το Redemption. Πολύ χρήσιμη κάρτα. Αλλά δεν ξέρω. Θα κρατήσω αυτόν εδώ πάλι κακό. Τώρα το charge είναι χρήσιμο. Ο healer είναι επίσης. Αυτό κάνει charge 5-2, πάρα πολύ χρήσιμη κάρτα. Έχουμε και το healer, ο οποίος χιλάρει τους, τα minion. Μάλλον ή το charge αυτό, ή το healer. Αυτό ήταν ένα totem, ένα golem μάλλον, το οποίο αν πεθάνει καλεί ένα άλλο υποδέαστερο με 2 damage και ένα ζωή. Δεν ξέρω, το charge είναι χρήσιμο, αλλά και αυτό εδώ σε σχέση με τους ήρωες μου είναι αρκετά καλό. Taunt, Wind Fury. Don't Wind Fury και Restore εξή ζωή. Πολύ καλές κάρτες. Αλλά δεν έχω Taunt μέχρι τώρα. Και ένα Taunt στα 4, δηλαδή ο Jazinko εδώ, ο Shield, Shenzhen Shield Master είναι πολύ καλός. Πάντα τον χρησιμοποιώ. Σε αυτά. Τώρα, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Ας πάρουμε αυτό. Λοιπόν. Τώρα αυτό εδώ κάνει το attack. Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά από ό,τι κατάλαβα πιο πολύ σαν υπερσπασμός πρέπει να χρησιμοποιείται. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα εδώ είναι ρίσκο. Δεν σας λέω το deck, δεν τα ξέρω τόσο καλά. Τις ήρωες πώς θα λειτουργήσουν μεταξύ τους, μόνο να μπαντέψω μπορώ. Με τις κάρτες μόνο Game of Thrones έχω παίξει, οπότε είναι ένα ρίσκο. Λοιπόν, ποιο να διαλέξω. Είμαι ανάμεσα σε αυτό, στο Pinside Summoner και στο Ascend Watcher. Προφανώς, αφού δεν μπορεί, μόνο damage μπορεί να τρώει. Είναι κάτι σαν ασπίδα δηλαδή. Χρήσιμο, αλλά αυτό νομίζω είναι πιο χρήσιμο. Αν μείνει βέβαια, αν το αφήσω. Ναι, το πολύ πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα-δύο γύρους άμα με τυχερός, τρεις. Ενώ αυτό θα μπορέσει να επιβιώσει τουλάχιστον δύο γύρους. Θα παίξω αυτό. Destroy your opponent's weapon, αρκετά χρήσιμο. When your opponent plays a minion, reduce. Secret man, ίσως να φοβηθεί ο αντίπαλος, αλλά τώρα να του ρίξω τη ζωή κατά ένα δεν είναι τόσο μεγάλη υπόθεση. Τώρα αυτό πάλι το destroy your opponent's weapon είναι αρκετά χρήσιμο και νομίζω ότι θα με βοηθήσει γιατί πολλοί παίζουν με αυτό. Your weapon has in 2 attack. Αυτό είναι χρήσιμο αν είχα όπλο, που ακόμα όπλο δεν μου έχει τύχει, οπότε είναι ένα ρίσκο να το διαλέξω από τώρα. Θα πάρω το Consecration. Restore 3 health. Divine Shield και Charge. Charge δεν έχω μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Θα πάρουμε ένα Charge να το έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, taunt θα πάρουμε αυτό. Άλλο ένα taunt εδώ. Give minions in 2 attack, πολύ χρήσιμο. Spell damage, δεν παίζω με spell. Το μόνο που ίσως να με βοηθούσε ήταν αυτό που κάνω damage ίσως. Αλλά και πάλι είναι ρίσκο. Ενώ εδώ αυτό είναι πιο χρήσιμη κάρτα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Draw one card,
phase a character stealth. Και το stealth είναι αρκετά χρήσιμο. Δηλαδή δεν μπορεί να σε χτυπήσει ο αντίπαλος. Αλλά και τον drawing card νομίζω είναι λίγο πιο χρήσιμο τώρα. Αυτό θέλω. Έχουμε divine shield και hammer of wrath. Χρήσιμο. Και τώρα έχουμε πολύ καλές κάρτες προφανώς μάλλον. Battle cry, destroy a minion with attack of 7 or more. Πέροχα, αυτό νομίζω είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης αυτό διαλέγεις ένα κρυπάκι, το αντιπάλω ένα minion και το κάνεις copy. Πολύ χρήσιμο και αυτό. Pirates, αυτό δεν έχω άλλους πειρατές, οπότε μάλλον θα διαλέξω αυτό. Λοιπόν, επίσης αυτό εδώ είναι χρήσιμο. Λοιπόν, έχουμε αυτόν εδώ. Όποτε ένα κρυπάκι μου πεθαίνει, τρώω κάρτα. Και όταν ένας εχθρός επιτίθεται, summon a token defender as the new target. Χρήσιμο. Τώρα ποιο από τα δύο? Τρία μάλλον, και αυτό είναι χρήσιμο. Μάλλον αυτό. Αλλά έχω πολλές μικρές κάρτες βέβαια. When your hero takes damage, deal that much damage. Αυτό είναι υπέροχο. Και αυτό είναι χρήσιμο θα έλεγα, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, stealth, μεγάλο stealth. Η restore 6 health, δεν έχω για restore στο health. Λοιπόν, αυτό μ' άρεσε. Restore 6 ζωή, give minion συν 3, deal damage. Minion έχω αρκετά, οπότε ή αυτό ή αυτό, χαμηλό κόστος. Λοιπόν, remove one durability from your opponent's weapon. Χρήσιμη κάρτα. Για κάθε κάρτα που έχω στο χέρι μου παίρνει ζωή συν 1, και αυτή χρήσιμη κάρτα. Και όποτε ο Morlock είναι summoned, παίρνει συν 1 attack. Κοιτάξτε, αυτή είναι πολύ χρήσιμη κάρτα, αλλά και ο αντίπολος να είναι ένα χιόπλο. Δηλαδή, αν πέσω σε Warlock και Mage, είσαι τέτοιο, είναι λίγο το ρίσκο, παίζεις μόνο με 2-3 ήρωες. Ενώ τα άλλα είναι λίγο πιο μεγάλο τεύρος για πολλούς ήρωες. Μόνο θα πάρω αυτόν. When one of your minions dies, a tune to life. Θα πάρω αυτό γιατί δεν έχω. Υπέροχα, θα πάρω αυτό, το πήρα. Αυτό είναι χρήσιμο. Επίσης το όπλο είναι πολύ χρήσιμο. 4 φορές είναι ένα, αλλά νομίζω αυτό είναι λίγο καλύτερο, ένα κλικ. Και τώρα η τελική μου κάρτα, give your opponent's mana crystal. Όχι, σίγουρα όχι. Στα Morlock συν 2, δεν βιάζω Morlock, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αν επιτεθείς έναν αντίπαλο, όσο μεγάλος και να είναι, αν φάει damage από αυτό εδώ, τον καταστρέφει, γιατί έχει δηλητήριο. Πολύ ωραίο. Και αυτό ήταν το κλειδάκι μας. Όσο πιο πολλές νίκες κάνει, τόσο πιο καλό αντικείμενο θα σου ξεκλειδώσει. Και ξεκινάμε σιγά σιγά να δούμε την πρώτη μας, το πρώτο μας αγώνα. Έχουμε προς το παρόν, τώρα ξεκινήσαμε με 0 νίκες φυσικά. Στις 3 ήττες φεύγουμε. Στις 9 νίκες κερδίζουμε ένα πάρα πολύ καλό δώρο. Το συνιστό, αντί να παίρνετε μπουστεράκια των 100, παίξτε τα αρένα και πλάκα θα έχει. Και παίρνετε και σκόνη αντίστοιχη, η οποία θα τη χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε κάρτες. Δηλαδή, συμφέρει πιο πολύ ακόμα και λεφτά να βάλετε να παίξετε στην αρένα παρά να τα δώσετε για ένα μπουστεράκι. Το κέρδος είναι πιο μεγάλο, ακόμα και στην ήττα. Και πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, θα παίξω τον πρώτο αγώνα και θα το σταματήσω. Θα το κάνω σειρά να δούμε στις πόσες ήττες θα χάσουμε. Στις πόσες θα χάσουμε, είναι 3. Μέχρι πού θα φτάσουμε βασικά. Λόγω χρόνου, για μην βγει και τεράστιο το βίντεο. Παίζουμε με Mage, άρα μάλιστα. Οι κάρτες μου είναι αρκετά συμπαθητικές. Να τις κρατήσω ή όχι? Βασικά πάντα κρατάω τις κάρτες μου σχεδόν. Έχω και το πλεονέκτημα να παίξω πρώτος, οπότε δεύτερος μάλλον.
Οπότε εντάξει, θα μείνει. Hello. Ω, υπέροχα. Οπότε εγώ πάω πάσο βασικά. Τα θέματα δεν έχω πολλά minions βέβαια, μικρά minions, αλλά γι' αυτό ο ήρωας αυτός έχει τους κάνει summon τους reinforce. Οπότε βγάζει έναν ήρωα με ένα και ένα, αρκετά χρήσιμο θα έλεγα. Το μυστικό μάλλον θα το χρησιμοποιήσω πιο μετά όπως το βλέπω. Και να του δώσω ένα taunt, θα περιμένω. Ας βγάλω ένα από αυτό και θα παίξω taunt στην επόμενη. Λογικά. Είναι αρκετά ωραίος ήρωας ο Paladin. Έλεγα τις προάλλες ότι να τι να τον κάνω το Paladin άμα βγάζω τα κρυπάκια. Πιστέψτε με, είναι αρκετά όμορφος και αρκετά χρήσιμος ήρωας. Θα παίξω το τον και θα περιμένω να δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρω να σας πω, αυτά τα παιχνίδια θες να κερδίσεις, αλλά και θέλω να χάσεις δεν είναι και τίποτα. Αν δεν βάλεις λεφτά, σιγά. Για να μπορέσεις να παίξεις σε μία αρένα πρέπει να κερδίσεις 45 παιχνίδια στο play για να πάρεις τα 150-140 νομίσματα πόσα ήταν. Λοιπόν... και τι παίζουμε τώρα. Let me think. Μπορώ να πετάξω πολλά πραγματάκια, αλλά τώρα το θέμα τι είναι να κάνω. Θα κάνω σίγουρα αυτό. Σίγουρα. Αυτό και σίγουρα θα κάνω αυτό. Και σταματάω. Λοιπόν, επειδή mage παίζω πάρα πολύ, ίσως να είναι ο μόνος ήρωας που παίζει τόσο πολύ πάνω κάτω. Μπορώ να φανταστώ ότι κάρτες τα έχει, αν και πιστέψτε με, mage είναι αρκετά ισχυρός χαρακτήρας. Μάλιστα, μάλλον την πατήσαμε. Τώρα αυτό θέλει... δεν μπορεί να επιτεθεί. Για να μην μπορεί να επιτεθεί, πάει να πει ότι απλά θα υπάρχει και θα βλέπει. Δεν ξέρω κατά πόσο έκανε καλά που... το διάλεξε. Τώρα βέβαια αυτό που του έκανα, από τη μία μεν... του έδωσε κάθε φορά που επιτίθεται να τραβάω κάρτα, αλλά τον σταμάτησε κιόλας. Ήταν ίσως καλή κίνηση. Λοιπόν, δεν έχω και... τι να παίξω τώρα. Λοιπόν, μάλλον θα παίξω... αυτήν εδώ. Η οποία είναι από τις αγαπημένες μου κάρτες και θα βάλω και αυτό εδώ και θα σταματήσω εδώ, οπότε και θα με επιτεθεί και θα πάρει το ίδιο damage πίσω και θα τραβήξω κάρτα, οπότε σε βάθος χρόνου πιστεύω ότι είναι καλύτερη κίνηση. Μάλιστα, πάμε για να δούμε. Και κοιτάξτε να δείτε, τράβηξα μια κάρτα. Υπέροχα. Θα χρησιμοποιήσω ένα charge. Και σταματάω εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, στο τόσο καιρό που παίζω έχω δει ότι για να χάσεις χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνεις μαλακίες, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Και κατά δεύτερον, να μην σου έρθουν οι κάρτες όταν τις χρειάζεσαι. Αλλά επειδή παίζεις παιχνίδι με κάρτες και οι κάρτες έρχονται όπως να είναι, δεν ξέρεις πώς θα έρθουν, δεν έχεις ένα καλό deck, αλλά μπορεί να μην έρθουν με τη σωστή σειρά. Δεν μπορείς να λες, wow, είμαι super θεός και θα κερδίζω πάντα. Ακόμα και με ένα πολύ καλό
10. Λοιπόν, πολύ έξυπνη κίνηση που έκανε. Προτίμησε να μου πάει το charge αντί να με χτυπήσει. Λοιπόν, τώρα εδώ τι να κάνουμε, θα βάλουμε Let me think. Αυτό εδώ. Not a morning person. Και you call that a weapon. Αυτό εδώ. Και θα σταματήσω το γύρο μου. Τόσο γρήγορα, μπράβο. Είμαι περίεργος να δω μέχρι που μπορεί να πάει το συγκεκριμένο κρυπάκι. Μέχρι πόσο simp μπορείς να καλέσεις. Πλάκα, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει αυτός. Mm. Το παιχνίδι τραβάει πολύ. Συνήθως στην αρένα είναι λίγο πιο αργός ο χρόνος. Μάλιστα. Μπράβο. Ωραία. Τέλειο. Μόλις υπέγραψε την καταδίκη του λίγο. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και να χάσουν. Αυτό είναι το ωραίο. Αλλά ποτέ είπαμε, δεν ξέρεις αυτά τα παιχνίδια τι γίνεται. Και σταματάμε εδώ. Το πιο λογικό είναι να πετάξει ένα fireball στον ήρωα να τον σκοτώσει. Με δύο, ναι. Είναι, έχει mana 9, τώρα είναι στο mana 7. Secret. Αυτό συνήθως. Τα secret είναι λίγο περίεργα. Ή θα σου δώσει τον damage πίσω, ή θα σου κάνει ένα ήρωα εκτός, ή θα σου πάρει έναν ήρωα, ή θα σου κάνει target έναν ήρωα. Τι κάνουμε τώρα εδώ εμείς? Λοιπόν, εδώ εμείς προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Δεν έχει βγάλει ακόμα μεγάλο μίνιον, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Θα το αφήσω για πιο μετά. Λοιπόν, Squire, attend me. Λοιπόν, Squire, σαφώς. Squire, attend me. Πέροχα. Και λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε και έναν από αυτούς. Αν έχει το την κάρτα η οποία πετάει φωτιά ανάλογα με το τι spell έχει damage ή κάνει 4 damage σε όλους τους ήρωες, έχω πεθάνει σίγουρα. Αλλά για να δούμε, ας ελπίσω να μην είναι τόσο τυχερός. Αλλά έχει πολλές κάρτες στο χέρι του. Flame Strike, αυτό που σας έλεγα. Ναι. Τελικά ήταν τυχερός, μόλις το είπα και μόλις έγινε. Λοιπόν, Behold the might of Stormwind. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα. Αυτό το Viper είναι από τις αγαπημένες μου κάρτες, αν και ακόμα δεν την έχω. Αλλά όποτε πέσει στα χέρια μου την παίρνω σίγουρα, δηλαδή στην αρένα. Είναι υπέροχη κάρτα. Κάνε attack και τώρα θα δούμε αν τη λέει. Υπέροχα, είδατε τι σας είπα, είχε περισσότερη ζωή από το damage που έφαγε, αλλά πέθανε γιατί τον δηλητηρίασε. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται. Να δούμε αν θα δουλέψει αυτή. Αυτό μάλλον πόνεσε τελικά. Είχα δίκιο που την κράτησα την κάρτα. For the Alliance.
Και μάλλον πάει καλά. Το κρατάμε, αλλά άμα έχει άλλο ένα flame strike την έχουμε πουτσίσει. Ελπίζω να μην είναι τόσο άτυχος πια και αυτός τόσο τυχερός. Αλλά εντάξει. Fireball, κλασικά, καλή κίνηση. Να το πούμε και ένα well played. Well played. Your magic shall not save you. Πόπο, ξέρει να παίζει καλά. Είναι πολύ καλό. Αλλά και το silence πέφαγα από τη στιγμή που με... που μου το έκανε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Θα κάνω ένα ρίσκο. Και... well played. Θα το καλύψουμε. Και μόλις κέρδισα. Και... wow, είναι η πρώτη φορά που παίρνω νίκη τόσο γρήγορα. Μάλλον... ο ήρωας έχει στηθεί αρκετά καλά, οι κάρτες ήρθαν όπως έπρεπε. Μία νίκη, λοιπόν, εδώ θα σταματήσω. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο τι γίνεται. Λοιπόν, Κώστας, check the now, γνωστός και ως Desperagon στα games. Αν με δείτε στο Hearthstone όσοι έχετε, κάντε με ένα ad, μπορούμε να παίξουμε μαζί κανένα παιχνίδι. Λοιπόν, Hearthstone, ένα γαμάτο παιχνιδάκι από την Blizzard, έχει πολύ πλάκα.